Συλλαγική που λένε ψάρια. Δύο αδερφές. Ναι. Δηλαδή αδερφές ομοφυλόφιλοι. Λούτσους. Όχι, αδελφές, αδερφές, γυναίκες. Λούτσους. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Σε λίγο οι χιλιές σας το τρακάρουν. Εγκόμενους. Οι καζίδες. Ναι. Και πήγες εσύ. Πήγαινα, μας βρήκανε. Πού, πότε. Μας κυνηγούσαν αυτές τις δύο γυναίκες. Ναι, βέβαια, τι. Εμείς μέναμε στην. Το ανακόντα του. Εμείς μέναμε στην. Τη λίμνη. Στην Μελενίκου. Ναι. Κάποια στιγμή. Πόσο χρόνο ήσουν. Κοίτα, αυτό είναι πριν 12 χρόνια περίπου. Πού σα μέχρι τον αφαλό, ε. Ναι. Ναι, ναι. Χτυπάει η πόρτα, βλέπουμε δύο γυναίκες. Λέω τι σημαίνει. Ασφαλεία είναι. Ανάποδα. Τι συμβάζουμε μέσα. Μην γάμα κουβέντα, ρε κόμμα. Τι συμβάζουμε μέσα τις γυναίκες. Στο σπίτι τους. Τι δικιάζει μα. Στο δικό μα το σπίτι. Στο διαμέρισμα που μέναμε, στη Μελενίκο εκεί πέρα. Ποιοι ήσασταν εσείς. Ήμουνα ένα συμπατριώτη μου, εγώ και κάποιον άλλο φίλο Έλληνα. Σύνολο που είσαι είναι 3 μέτρα. Άσε εκεί να. Τεσσεράμιση. Άσε την ιστορία. Τον Ασαντώνη. Ναι. Μπαίνουν εκεί πέρα, κάνουμε κουβεντολόγιο. Τι έκανε, κουβεντολόγιο. Ναι. Να. Και μετά. Ναι. Μας καλούν τώρα στα σπίτια τους. Ναι. Και. Εκεί είναι που μας ξεπατώσαν καταλάβει. Λυσσασμένες στο μυαλό. Ναι. Πάρε μην το έντερο του πραγματικού. Ψάρι, σας δώσαν ή ψάρι. Ναι, ψάρι τρούγα. Μια τσέρουλα σε δώσανε, ρε μαύρη. Μια τσέρουλα, ρε. Μες, βέβαια, μας κάνανε τραπέζι, βάλανε μέσα τζίντζερ εκεί πέρα. Τζίντζερ. Βέβαια. Και στο κογκό, τζίντζερ, έτσι. Στο κογκό, άμα μια κοπέλα σε γουσάρει σε καλή στο σπίτι, να ξέρεις στο φαγητό θα σε πάρει τζίντζερ. Είναι αφροδισιακό. Ναι, είναι αφροδισιακό. Το τζίντζερ είναι βιάγκρα. Είδες λοιπόν το τζίντζερ στην Αφρική ότι είναι το βιάγκρα βλάκα. Εσύ πληρώνεις τόσα λεφτά για εσύ έχεις εμπειρία, ξέρω. Τράβα, ξεκίνα την εκπαιδεία από την Παλαμάρα. Μόλις άκουσε 3 μέτρα Παλαμάρι, σου λέει καλώς. Τρεις ήσασταν από την Αφρική, τρεις. Δύο από Αφρική και ένας Έλληνας. Ο Έλληνας να έχει 17, 32 και 38. Ένα μέτρο. Κάνα μέτρο, 1,5, ε. Θα να θεμάσαι. Πόσο καιρό γινόταν αυτή η δουλειά. Περίπου ένα μήνα. Ένα μήνα. Κάνα μεροκαματάκι έπρεπε. Μεγαλύτερες ταραυτές. Ναι, αφού τρώγαμε ρε. Μόνο φαγητό και κάνα πρόβλημα.